γεγονός ότι η κυρία Νικόλτσου έχει τη δυνατότητα έστω από αυτό το βήμα να εκφωνήσει μια καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι θα την εκφωνήσουν και οι συνάδελφοί της από τα δελτία των ειδήσεων το βράδυ. Αν και είμαστε τα τελευταία χρόνια, είναι η πραγματικότητα δύσκολη στην Ελλάδα και άρα οι ειδήσεις σπάνια είναι καλές. Σήμερα όμως έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε για μια καλή είδηση, η οποία όμως δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι αποτέλεσμα σημαντικής προσπάθειας και ουσιαστικής συνεισφοράς και συνεργασίας ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία, στην Ελληνική Κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τους ανθρώπους που εργάστηκαν με ουσιαστικό τρόπο ώστε να υπάρξει η δυνατότητα σήμερα να προχωρήσουμε σε μια κίνηση που κατά την άποψή μου ανοίγει σημαντικούς ορίζοντες στην ελληνική οικονομία. Θα ξεκινήσω δίνοντας ορισμένα στοιχεία για την νέα σημαντική πρωτοβουλία. Για το Ταμείο των Επιχειρηματικών Συμμετοχών, που είναι μια επενδυτική πλατφόρμα που θα έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Το όνομά του είναι Equifund. Πρόκειται στην ουσία για ένα καινοτόμο σχήμα για την επιχειρηματικότητα που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς αλλά και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. Σε πρωταρχικό στάδιο το ταμείο αυτό, το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, θα συγκεντρώσει χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά κεφάλαια, από κρατικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Χάρη στις συνέργειες και τις συμμετοχές που διευκολύνει με τις ελληνικές τράπεζες, τους διεθνείς επενδυτές, το πρόγραμμα Juncker, καθώς και την δυνατότητα μόχλευσης που έχει, ο αντίκτυπός του στην πραγματική οικονομία αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η αποκλειστική του στόχευση προς μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις βοηθά τη μετάβαση του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου προς ένα σύγχρονο και εξωστρεφές πρότυπο κατάλληλο να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις, τις προκλήσεις μιας διεθνοποιημένης οικονομίας. Και θα έλεγα ειδικότερα τις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας της γνώσης. Και πιστεύω ότι θα συμβάλλει καθοριστικά και σε μία από τις σημαντικότερες παθογένειες τόσο του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, που είναι το νέο φαινόμενο που ζήσαμε και ζούμε στην πατρίδα μας μετά την αρχή της κρίσης, μετά το 2010, όπου έχουμε μια μαζική μετανάστευση, μια μαζική φυγή, όχι ανειδίκευτον εργατών, όπως συνέβαινε τη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60, αλλά αντιθέτως υψηλά εξειδικευμένων και με ιδιαίτερες μορφωτικές δυνατότητες και ικανότητες νέων ανθρώπων, νέων επιστημόνων δηλαδή, που μεταναστεύουν στο εξωτερικό όχι μόνο για να σπουδάσουν αλλά και για να δουλέψουν εκεί. Είναι το λεγόμενο brain drain, και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αντιστροφής αυτού του φαινομένου. Δηλαδή, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες, σε υψηλά εξειδικευμένους και με
πτυχία νέους ανθρώπους να γυρίσουν στην Ελλάδα για να βρουν σημαντικές ευκαιρίες, επιχειρηματικές ευκαιρίες, να εκπληρώσουν εδώ τους δημιουργικούς τους στόχους. Πολλοί επενδυτές διαβλέπουν την προοπτική και τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαθέτει η χώρα, ιδίως μετά από πάρα πολλά χρόνια όπου συρρυκνώθηκε η ελληνική οικονομία και σήμερα βρίσκεται στο κατόφλι της ανάκαμψης, αλλά μπροστά στην ανάληψη υψηλού ρίσκου, υψηλού κινδύνου, αποθαρρύνονται. Γι' αυτό ακριβώς η κίνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων πιστεύω ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά. Διότι στην πραγματικότητα επιμερίζει το ρίσκο και ανοίγει το δρόμο σε επενδυτές να συμμετάσχουν σε επενδυτικά σχήματα με ισχυρές προοπτικές κερδοφορίες. Επιπλέον, το αναβαθμισμένο Δημόσιο Αναπτυξιακό Ταμείο, το ΕΤΕΑΝ, αλλά και το Ταμείο Νέας Οικονομίας, το ΤΑΝΕΟ, αν πάρουμε τα αρχικά του, θα ωφεληθούν από την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που αναλαμβάνει την διαχείριση της πλατφόρμας. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο να αναφερθώ και σε κάποιες συμβολικές πλευρές αυτής της συνεργασίας και να αναφερθώ ειδικότερα στο timing, στη χρονική στιγμή που λαμβάνει μέρος, που για μας είναι καταλυτική. Η χώρα μας μετά από 7 χρόνια συνεχούς και σχεδόν αδιάλειπτης ύφεσης που κόστισε στην ελληνική οικονομία τη συρρήκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σχεδόν κατά το 1 τέταρτο και κόστισε στην ελληνική κοινωνία από την εκτόξευση της ανεργίας από το 7 στο 27% όταν παραλάβαμε το 2015, η χώρα μας λοιπόν μετά από 7 χρόνια βαθιάς ύφεσης σήμερα, όπως είπα πιο πριν, βρίσκεται στο κατόφλι της ανάκαμψης. Η κατάσταση αρχίζει να αναστρέφεται και θα τολμούσα να πω ότι αρχίζει να αναστρέφεται θεμελιακά. Ήδη από το 2016 ανακτήσαμε την αναπτυξιακή μας δυναμική, πραγματοποίησαμε μια αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή, υπερκαλύπτοντας τους στόχους, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για πρωτογενή πλεονάσματα και ομαλοποίησαμε τις ανισορροπίες του παρελθόντος ως προς το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Θα έλεγα ότι πρόκειται, αν το δει κανείς ουδέτερα και αν το δει κανείς ως παρατηρητής για το τι ακριβώς συνέβη όλα αυτά τα χρόνια, θα έλεγα ότι πρόκειται για μια εντυπωσιακή και ιστορικών διαστάσεων προσαρμογή αλλά και αλλαγή πορείας μιας οικονομίας που βρέθηκε όχι μόνο μια φορά αλλά αρκετές φορές στο χείλος του γκρεμού. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι, αυτή η εντυπωσιακή αλλαγή πορείας της οικονομίας που συντελείται το τελευταίο διάστημα, θέλω να πω με ειλικρίνεια, δεν είναι αποτέλεσμα του βασικού πυρήνα των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή της εσωτερικής υποτίμησης. Αποτέλεσμα της εσωτερικής υποτίμησης είναι η ύφεση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η αλλαγή πορείας που διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής ενός συστηματικού σχεδίου δραστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην οικονομία μας, που ήταν αναγκαίο να υπάρξουν από την πρώτη στιγμή, ήταν αναγκαίο αυτές να είναι η προτεραιότητα. Δυστυχώς προτεραιότητα ήταν τα κατασταλτικά δημοσιονομικά μέτρα το 2010. Αυτές οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που ήταν και είναι αναγκαίες για την οικονομία αρχίζουν σιγά σιγά να εφαρμόζονται και νομίζω ότι είναι αυτές που οδηγούν στην ανάκαμψη και στην επιστροφή στην ανάπτυξη. Ειδικότερα, εισαγάγαμε ένα ευρύ πλέγμα διαφορετικών μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για τον εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Δημιουργήσαμε μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον
για την προσέλκυση επενδύσεων. Νομοθετήσαμε πρόσφατα ένα προωθημένο λειτουργικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια. Αναβαθμίζουμε τη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, την διαφάνεια και την αξιοκρατία και με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγαμε στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα και το ψηφίσαμε με τον νέο νόμο για τη δημόσια διοίκηση. Προωθούμε παράλληλα αλλαγές στο δικαστικό σύστημα ώστε να καταφέρουμε να αποσυμφορήσουμε τη λειτουργία του, διότι οι καθυστερήσεις εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο και για την οικονομία. Παράλληλα αναβαθμίζουμε το πτωχευτικό μας δίκαιο ώστε να παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία στις υποχρεωμένες επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες και λόγω της κρίσης βρέθηκαν σε δυσχερή κατάσταση. Σταθεροποιήσαμε το τραπεζικό μας σύστημα με μια πολύ πετυχημένη ανακεφαλαιοποίηση που κόστισε πολύ λιγότερο και που μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να έχουμε τράπεζες επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε μια αστάθεια στον τραπεζικό χώρο σε άλλες χώρες στον ευρωπαϊκό χώρο. Και πρέπει να επισημάνω επίσης ότι δεν είναι μόνο ότι είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, είναι ότι σταδιακά υπάρχει και η επιστροφή καταθέσεων, ανακτάται με δύο λόγια η εμπιστοσύνη του κοινού και κυρίως ο διαμεσολαβητικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην παροχή ρευστότητας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, φίλες και φίλοι, ότι με βάση τα παραπάνω ο ΟΣΑ μας κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη χώρα σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για το 2015. Αναγνωρίστηκε αυτή η προσπάθεια από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΣΑ, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, από τους εκπροσώπους των κρατών του Eurogroup, σχεδόν όλων. Είναι πάντοτε δύσκολο να υπάρχει ομοφωνία, αλλά σχεδόν όλων. Και έτσι νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σημείο το κρίσιμο, γιατί αυτό έχει σημασία. Αυτή η αναγνώριση της πολύ σημαντικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας να έρθει και έρχεται σιγά σιγά, αποτυπώνεται στους δείκτες της οικονομικής εμπιστοσύνης των ανεξάρτητων αναλύσεων που προέρχονται από τις αγορές. Και αγορές, καλώς ή κακώς, είναι ο τελικός κριτής. Και εκεί φαίνεται ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι ανάκτησης της εμπιστοσύνης. Αποτελεί πλέον κοινό τόπο. Η Ελλάδα το 2017 όχι απλά επιστρέφει στην ανάπτυξη, αλλά επιστρέφει σε πολύ υψηλούς ρυθμούς για τα ελληνικά δεδομένα. Προβλέψεις είναι για 2,7% ανάπτυξη το 2017 και 3,1% ανάπτυξη το 2018. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Επιδίωξή μας είναι να κλείσει εγκαίρως και η δεύτερη αξιολόγηση με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας, ώστε να μην αμφισβητηθεί το θετικό momentum που έχει διαμορφωθεί και βεβαίως να καταφέρουμε να βγούμε μπροστά με περισσότερη αισιοδοξία για να δώσουμε και στον ελληνικό λαό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι δείκτες οικονομικοί είναι σημαντικοί, αλλά πρέπει να αντανακλούνται και στο επίπεδο της ευημερίας και στο επίπεδο της αισιοδοξίας που αφορούν τους πολίτες μιας χώρας, γιατί αυτοί διαμορφώνουν την οικονομία. Και είμαι βέβαιος λοιπόν ότι αυτό θα το καταφέρουμε, διότι η Ελλάδα έχει πλέον τα θεμελιώδη στοιχεία που την θέτουν στο μονοπάτι της αυτόνομης εξόδου μέσα στο 2017 στις αγορές χρήματος. Πιστεύουμε, και είναι βαθιά μου πίστη και δική μου και όλων των μελών της κυβέρνησης, ότι δεν υπάρχει κανείς ευρωπαϊκός θεσμός που να επιθυμεί να διασαλευθεί αυτός ο δικός χάρτης, αυτός ο δρόμος, αυτή η πορεία εξόδου από ένα βαθύ τούνελ πολιετές για την ελληνική οικονομία.
Δεν υπάρχει κανείς που θα επιθυμούσε να επιστρέψουμε στην παραλυτική αβεβαιότητα γύρω από την προοπτική της χώρας και κυρίως δεν υπάρχει κανείς που θα ήθελε τούτη την ώρα να αποθαρρυνθούν οι επενδυτές που αρχίζουν ξανά να ανακτούν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία και να αποδυναμωθεί η προοπτική ανάκαμψη της χώρας. Αντίθετα, και η σημερινή κίνηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου αυτό σηματοδοτεί, υπάρχει η πρόθεση, η επιθυμία να στηριχθεί η ελληνική οικονομία, να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και να δώσουμε την δυνατότητα ώστε να αξιοποιηθούν τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να προχωρήσουμε σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο αλλά και σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Και θέλω να πω ότι κλείνοντας ότι η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες προς αξιοποίηση. Και συνεργαζόμενοι σκληρά και με θετική διάθεση πιστεύω ότι μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Πρώτον, η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως σημείο συνάντησης τριών υπήρων. Δεύτερον, τα μεγάλα έργα υποδομών που ξεκινούν ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά από αυτά, στους τομείς του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του διαμετακομιστικού εμπορίου. Επίσης, σημαντικές ευκαιρίες προς αξιοποίησης έρχονται και από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά σχήματα, όπως αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα, που διευκολύνουν την από κοινού ανάληψη επενδυτικού κινδύνου και προσφέρουν σημαντικά κίνητρα για την εκκίνηση των εγχειρημάτων. Αλλά και από την παγκόσμια ισχύος και καταξίωσης δυναμική που έχει η Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού και της ναυτιλίας. Κυρίως όμως, και αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε, αλλά εγώ το τονίζω διαρκώς στις ομιλίες μου, και από αυτό που ονομάζουμε human capital, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Και θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι η Ελλάδα είναι έκτη χώρα παγκοσμίως στη διαθεσιμότητα επιστημόνων και ερευνητικών κέντρων. Και γι' αυτό το λόγο εμείς από την πρώτη στιγμή και παρά τις δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες φροντίσαμε να επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Πρώτα απ' όλα διπλασιάζοντας τον προϋπολογισμό και φτάνοντας το 1% του ΑΕΠ, τα δημόσια χρήματα, τα χρήματα από το δημόσιο προϋπολογισμό για την έρευνα και την καινοτομία. Διότι πιστεύουμε πραγματικά ότι η έρευνα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των υψηλά εξειδικευμένων επιστημόνων της χώρας είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία για να γυρίσουμε σε μια ανάπτυξη βιώσιμη, σε μια ανάπτυξη με προοπτική και σε ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο. Συνοψίζοντας, η Ελλάδα είναι μια χώρα με εξαιρετικά σημαντικές δυνατότητες. Τα τελευταία χρόνια βέβαια απασχόλησε τη διεθνή κοινή γνώμη ως μια χώρα που εξαιτίας της υπερχρέωσής της είχε τεράστια προβλήματα και εξαιτίας του στρεβλού παραγωγικού προτύπου της που οδήγησε σε αυτή την υπερχρέωση. Αγωνιζόμαστε σκληρά προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η εικόνα και τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα να είναι στο επίκεντρο της κοινής γνώμης αλλά με θετικό πρόσημο εξαιτίας της δυνατότητάς της να κάνει μια σημαντική στροφή στην οικονομία, της δυνατότητάς της να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους, να σταθεί στα πόδια της, να αλλάξει παραγωγικό πρόσημο, να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω θερμά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων με το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στη σύσταση του Ταμείου Συνεπενδύσεων για Καινοτόμες Επιχειρήσεις. Θέλω να ευχηθώ καλά και προσοδοφόρα επενδυτικά σχέδια. Θέλω να ευχηθώ αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από επιχειρηματικά σχήματα, μικρά, μεσαία, μεγαλύτερα, από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και θέλω να ελπίζω ότι είναι μόνο η αφορμή για να δούμε στο μέλλον και άλλες συνέργειες και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε
μελλοντικά τη συνεργασία μας στην κοινή προσπάθεια να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο για την, που θα συνεισφέρει τόσο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά πιστέψτε με, θα συνεισφέρει εξαιρετικά και σε μια προοπτική σταθερότητας για το σύνολο της Ευρώπης. Και με αυτές τις σκέψεις, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά και την Επίτροπο, τη φίλη κυρία Κρέτσου, δεν έγινε ακόμα Ελληνίδα, ο τόνος είναι στο τέλος του ονόματος, να την ευχαριστήσω θερμά για την πολύ δημιουργική, ουσιαστική συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, σε δύσκολες στιγμές. Χωρίς τη βοήθεια της Επιτροπής δεν θα είχαμε καταφέρει σήμερα να παρουσιάζουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα που θα δώσει ρευστότητα αλλά και προοπτική ανάκαμψη στην ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ θερμά. Είχαμε συνδεθεί με τον Χίλτον, ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη.